κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στα εγγένεια της υπερσύγχρονης εγκατάστασης, νέας εγκατάστασης της VNX. Πρόκειται για ένα έργο σταθμό που αντιστοιχεί σε επένδυση της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό το γεγονός έχει μια διπλή σημασία, έναν διπλό συμβολισμό. Αναδεικνύει την διάθεση της εταιρεία να συμβάλλει σε έναν ευρύτερο σκοπό, που είναι η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Σας καλωσορίζω σε ένα κτίριο ορόσημο για την Αττική με ιστορία, το οποίο σήμερα επισήμως σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός μεγάλου επενδυτικού project του ομίλου Βιανέξ. Εξαγοράσαμε το 2021 τις πρώην εγκαταστάσεις της Bayersdorf Ελλάς, με σκοπό να τις επεκτείνουμε, να τις αναβαθμίσουμε και να τις εξυγχρονίσουμε με ηλεκτρονικά συστήματα. Η επένδυση ύψου άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ έγινε μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με πολλά εμπόδια και αβεβαιότητε. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι τη διετία 21-22 που έτρεξε η συγκεκριμένη επένδυση, το clawback που πληρώσαμε σαν όμιλο αγγίζει τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλο Διανέξ πληρώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα σε υποχρεωτικέ επιστροφέ και σε εκπτώσει. Πρέπει να σα πω ότι ω πολιτική ηγεσία επί τη του Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστεύω έχουμε δείξει πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγεία και με τον κύριο Κικίλια και τον κύριο Κοντοζαμάνη στην προηγούμενη του σύνθεση και τώρα με τον Θάνατο Μπλεύρη, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στο πώ θα βοηθήσουμε το κράτο να υποστηρίξει την ελληνική φαρμακομηχανία ως μια πραγματική, ζωντανή και ισχυρή συνιστόσα της ελληνικής οικονομίας το τελευταίο διάστημα, είχαμε μεγάλη, τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση του όγκου της, των προϊόντων μας και έτσι έπρεπε να, κάνουμε, να, να, πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Δεν σας κρύβω ότι η πιο εύκολη απόφαση και με χαμηλότερο κόστος θα ήταν να αποτανθούμε σε, έναν logistic partner, σε, σε μια εταιρεία logistics η οποία θα μπορούσε να αναλάβει αυτές τις εργασίες. Όμως στη Vianex για στρατηγικούς λόγους θέλαμε να κάνουμε αυτή την επένδυση Έχουμε μια επένδυση, η οποία επένδυση μας έχει συνηθίσει ε, η Διανέκ σε επενδύσεις που φέρνουν θέσεις στην ελληνική χώρα και στη χώρα μας και αντιστοίχω δίνουν ανάπτυξη και στο ΑΕΠ, αλλά εγώ θα αναφερθώ κυρίως στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Γιατί αυτό που δεν γνωρίζουν πολύ είναι η Διανέκ με έναν αλτρουιστικό ε, τρόπο, όλο αυτό το διάστημα έχει βοηθήσει και τα νοσοκομεία μα με δωρεές οι οποίε γίνονται και μάλιστα δωρεέ στα κριτικά νησιά μα. Έχουμε γεννιάσει ήδη με το Δημήτρη σειρά από αυτέ τι ωραίε.